Γεια σας, ονομάζομαι Τσιαλίξ Ευάγγελος και ήθελα να κάνω ένα πολύ γρήγορο βίντεο σχετικά με την προπόνηση λεμού. Με είχε κάνει μια ερώτηση ένα παιδί σε ένα από τα story που κάνω στο Instagram πριν από το Q&A της Κυριακής που μου κάνουν ερωτήσεις γιατί φαίνεται ο λαιμός μου μεγάλος έτσι, αν κάνω ειδική προπόνηση για το λαιμό και τι χρειάζεται να κάνεις για να φαίνεται πιο ωραίος ο λαιμός. Δεν έχει πολύ καιρό που κάνω προπόνηση λαιμού, ωστόσο άρχισα πριν 3-4 εβδομάδες και έχω ήδη παρατηρήσει ακόμη περισσότερη βελτίωση. Για κάποιους μπορεί να ακούσει λίγο χαζό προπόνηση λαιμού, λέει τι λέει αυτός. Έχουμε προπόνηση πλάτη, σώμα, έχουμε και προπόνηση λαιμού τώρα, τι είναι αυτά τα καινούργια. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά να φαίνεσαι πιο μειώδης, ενώ φοράς ρούχα και δεν μπορούν να δουν ουσιαστικά ο κόσμος στο σώμα σου. Και είναι το πρώτο πράγμα που φαίνεται κάποιος και όταν μιλάς σε μια κοπέλα ή όταν στις καθημερινές σου συζητήσεις, το οποίο μπορεί να βελτιώσει πολύ το πώς φαίνεσαι. Ναι, αυτό. Μια άσκηση που κάνω, την οποία θα σας τη δείξω με βιντεάκι από προηγούμενη προπόνησή μου, πριν σας δείξω αυτό που κάνω τώρα, είναι τα rack pulls πάνω από το γόνατο, above the knee. Είναι μια άσκηση που είδα πρώτη φορά από ένα ξένο κανάλι, το οποίο λέγεται Alpha Destiny. Και είναι αυτός, πώς λέγεται, Alex λέγεται. Και μιλάει για πράγματα, για κάτι που αυτός έχει ονομάσει, το έχει δημιουργήσει αυτός, λέγεται Yoke Training. Που ουσιαστικά είναι πώς να φαίνεσαι μεγάλος ενώ φοράς ρούχα. Και από τα βασικά πράγματα που λέει είναι να έχεις μεγάλο λαιμό, μεγάλο πάνω μέρος της πλάτης και ευρύς ώμους και φαρδιά πάνω πλάτη, το πίσω μέρος. Και ένα από τα βασικά πράγματα μέσα σε αυτό είναι ο λαιμός και έχει ειδική προπόνηση. Οπότε θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο τρεις ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε για να μεγαλώσετε το πίσω πάνω μέρος της πλάτης σας, λίγο τους τραπεζοειδείς και τους στερνοκλειδωμαστοειδείς εδώ πέρα που είναι η μύση του λαιμού. Η πρώτη άσκηση που θα σας δείξω, αντιρρουμένη προπόνηση, είναι τα rack pulls above the knee, που είσαι ουσιαστικά στο squatter πάνω, βάζεις τα στηρίγματα στο πιο χαμηλό επίπεδο, στο πιο χαμηλό σταθμό και είναι μια άσκηση που μπορείς να επιβαρύνεις πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά είναι το μισό έτος κίνησης των άρσων θανάτων. Είσαι εδώ, ουσιαστικά, κρατάς την μπάρα και κάνεις αυτό μόνο, απλά σηκώνεις. Και ακριβώς επειδή είναι το μισό έτος κίνησης, είναι μια άσκηση που μπορείς να επιβαρύνεις πάρα πολύ για να μεγαλώσουν οι τραπεζοειδείς σου, εδώ πέρα πίσω, η τραπεζοειδή σου και το πάνω μέρος της πλάτης. Και η άλλη άσκηση που θέλω να σας δείξω, οι άλλες δύο, είναι τα neck extensions και τα neck curls, που είναι η κάμψη του λαιμού και η έκταση του λαιμού. Για αυτή την άσκηση κάνω 3 set. Αρχίζω από μικρότερο βάρος και πάω προς το υψηλότερο. Και οι επαναλήψεις είναι περίπου 10 με 20 επαναλήψεις ανά set. Όχι με 10 με 20 επαναλήψεις, 15 με 25 με 30 επαναλήψεις ανά set. Γιατί δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πάρα πολύ αυτό το μέρος έτσι για να κάνουμε την άσκηση. Οπότε θα αρχίσω με το πρώτο σετ και θα με βλέπετε σε όλη τη διάρκεια. Πρώτα αρχίζω με τις κάμψεις του λαιμού. Βάζεις το κεφάλι σου λίγο έξω από τον πάγκο και έτσι όπως είσαι, βάζεις πρώτα το βαράκι. Εγώ αρχίζω 2,5, 5 και μετά 7,5, 10. Θέλω να το φτάσω μέχρι 10, αλλά τώρα το κάνω μέχρι 5, μέχρι 7,5 ουσιαστικά. Και ουσιαστικά απλά κάνεις τις κάμψεις. Είσαι έτσι, δεν σηκώνεις το βάρος με τα χέρια σου, το σηκώνεις με το λαιμό σου και προσπαθείς να φέρεις το πλούμι σου να κουμπίσεις το σύρρυκο. Κάτι που πρέπει να προσέξεις είναι να μην σφίγγουν οι κοιλιακοί σου πολύ και βοηθάνε πάρα πολύ την άσκηση. Και σε αυτό κάνεις 15 με 30 επαναλήψεις. Μετά από όποιες παραλήψεις γυρνάς και κάνεις την έκταση απευθείας. Εγώ τα κάνω συνεχόμενα, μπορείτε να κάνετε και διάλειμμα να μην θέλετε. Και επειδή ο λαιμός είναι μια μυϊκή ομάδα οι στενοκλειδωμαστοειδείς που ανταποκρίνονται γρήγορα, δεν χρειάζεται να κάνετε ούτε πάρα πολλά σετ, ούτε με πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Δηλαδή πάνω από 10 κιλά, εγώ δεν θα τη φτάσω ποτέ αυτή την άσκηση. Πάνω από 10 κιλά, δεν θα φτάσω αυτή την άσκηση, δεν θα φτάσω ποτέ. Και μπορείτε να το κάνετε μια με δύο φορές την εβδομάδα, αναλόγως πόσο μικρό είναι το λαιμό σας ή πόσο μεγάλο θέλετε να φαίνεται. Και πάμε για το τελευταίο σετ.
βάζεις όπως είπα τα κιλά πάνω και παίρνεις το προπονητή σου όσο κοντά γίνεται στο σπίτι σου. Στο σώμα σου. Και αυτό, όπως είπα, μία με δύο φορές την εβδομάδα για να μεγαλώσει ο λογός σας και να φαίνεται καλύτερα. Αυτό για αυτό το βίντεο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όπως πάντα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις κάτω στα comments και να πείτε τη γνώμη σας. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε, κάντε comment και εγγραφή στο κανάλι για να μείνετε ενημερωμένοι με όλα τα βίντεο. Καλή συνέχεια!